Το ένατο μάθημα της πρώτης λυκείου έχει τον τίτλο «Το περιεχόμενο της σωτηρίας στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση» και τα βασικά θέματα του μαθήματος σχετίζονται με τη σωτηρία και την εσχατολογία. Σωτηρία σημαίνει την απαλλαγή από τον κίνδυνο, από το κακό, τη διασφάλιση της ακυρότητας κάποιου. Σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός ως λυτρωτής του ανθρώπου από τον θάνατο και την αμαρτία. Στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του ως λύτρον αντί πολλών, ενώ αντίστοιχα επαναλαμβάνεται η ίδια τοποθέτηση και από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Ως προς το θέμα της σωτηρίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλυθεί η παραβολή της τελικής κρίσης με τον ερχομό του Μεσσία, όπως άλλωστε παρουσιάζεται ο Χριστός. Αυτή η παραβολή με έναν απλό τρόπο παρουσιάζει τη διαδικασία της τελικής κρίσης των ανθρώπων κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Μάλιστα, το εγχειρίδιο παρουσιάζει μια σειρά βιβλικών χωρίων που εξηγούν το θέμα της σωτηρίας και βοηθούν τους μαθητές να καταλήξουν στα απαραίτητα συμπεράσματα για το θέμα. Επίσης, μια βασική έννοια που σχετίζεται άμεσα με το θέμα της σωτηρίας δηλώνεται με τον όρο αμαρτία. Η αμαρτία, με οποιαδήποτε ορολογία και αν απαντάτε στα βιβλικά και πατερικά κείμενα, κατ' ουσίαν κατανοείται ως νόσος χαλεπότατη, η οποία απονευρώνει την ψυχή και συσκοτίζει το φωτεινό της καρδίας. Ο Θεός χαρακτηρίζεται ως μέγιστος ιατρός, ο οποίος θεραπεύει όλα τα αμαρτήματα. Αρκεί βέβαια ο άνθρωπος να συναισθανθεί την αρρώστια του και να επιζητήσει τη θεραπεία. Η αντίληψη αυτή για την αμαρτία σημαίνει ότι αυτή δεν τιμωρείται ως νομική παράβαση, άρα δεν έχουμε έναν Θεό τιμωρό, αλλά θεραπεύεται ως ασθένεια. Επομένως, έχουμε έναν Θεό θεραπευτή. Επομένως, η αμαρτία ως αστοχία και αρρώστια θεραπεύεται από το Θεό με τη βασική όμως προϋπόθεση της ελεύθερης συγκατάθεσης και της ενεργειακής συμμετοχής του ανθρώπου. Άρα, να το αναφέρουμε σχηματικά, Θεία Χάρη συν την ανθρώπινη συνέργεια οδηγούν στη σωτηρία. Τέλος, σύμφωνα με τον χριστιανισμό, η λύτρωση του ανθρώπου έρχεται με την Ανάσταση των νεκρών μετά τη δεύτερη έλευση του Κύριου και την τελική κρίση, θέμα που αποτελεί κεντρική σκηνή στην εσχατολογία του χριστιανισμού. Αυτή ήταν η σύντομη ανάλυση αυτού του μαθήματος και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε τους συνδέσμους του υλικού και τις αναλυτικότερες παρουσίασεις ενότητας.